Το ΧΑΝΤΕΠΕ κατηγορεί τον Ερντογάν ως τον κυρίως υπεύθυνο για τη σφαγή στο συνδρομικό σταθμό της Άγκυρας που κόστισε τη ζωή σε 102 ανθρώπους. Για ποιο λόγο είναι υπεύθυνος ο Ερντογάν για αυτή τη σφαγή? Erdoğan'ın suçladığımızın birçok nedeni var. Birincisi elimizde çok belgeler var. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μας οδηγούν να πιστεύουμε και γι' αυτό το λόγο κατηγορούμε τον Ερντογάν ότι τόσο οι βομβιστικές επιθέσεις που έγιναν στο Σορούτς όσο και αυτές έχουν δημιουργηθεί ή έχουν συγκροτηθεί από την ίδια ομάδα. Επίσης, δεύτερο, οι οργανωτές από τις μυστικές υπηρεσίες, ας πούμε έτσι, που επέβλεπαν και κάλυψαν αυτές τις ενέργειες, ήταν με καθοδήγηση του Ερντογάν. Οι δυνάμεις οι οποίες επιτευχθήκαν τόσο στο Διάρμπακυρ όσο και σε διάφορες άλλες πόλεις, αλλά επίσης και στα γραφεία του ΧΕΝΤΕΠΕ, δεν έχει συλληφθεί κανείς από αυτούς που πράξαν αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις. Όταν υπάρχουν τόσες μαζικές δολοφονίες και συλλήψεις, συλλαμβάνουν την οικογένεια και το ΣΟΗ ολωνών οι οποίοι γράφουν κάτι. Και δεν έχουν συλλάβει κανέναν από αυτούς οι οποίοι έχουν πράξει δολοφονίες. Όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι κύκλοι αυτοί είναι κύκλοι που καλύπτονται από τον Ερντογάν, που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία κλάδιο, και γι' αυτό εμείς ισχυριζόμαστε ότι υπεύθυνος είναι αυτός. Bağlı bir gladio örgütlemesinin bu tüm bu katliamları, tüm bu saldırıları yönettiğini dile getiriyoruz. Ήθελα να πω όμως το εξής. Τι είχε να κερδίσει ο Ερντογάν από αυτό το μακελιό? Γιατί δηλαδή να προκληθεί τέτοιο μακελιό? Bir, Erdoğan bu katliamı yaparken... Πρώτον, ο Ερντογάν με αυτές τις δολοφονίες που κατήφθηνε, πίστευε ότι μπορεί να πάρει με το μέρος του τις εθνικιστικές ψήφους. Στοχεύει με τις μαζικές δολοφονίες που έπραξε να παρεμποδίζει τις δικές μας δραστηριότητες και κατόπιν με τις συλλήψεις όλων των εκλεγμένων Κούρδων δημάρχων και στελεχών του ΧΕΝΤΕΠΕ αποδυνάμωσε εμάς από την εκλογική μας δραστηριότητα. Αυτό το οποίο έχει υποθεί είναι ότι λίγο πριν το μακελιό το ΠΚΚ είχε προτείνει εκεχηρία ή ετοιμαζόταν να κάνει εκεχηρία και ο Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία μέσω αυτής της επίθεσης να εμποδίσει να υπάρξει εκεχηρία. Ισχύει αυτό το πράγμα? Yani şunu demek istiyor. Biz sizin ateşkesinizi tanımıyoruz. Εν ολίγηση είπε ο Ερντογάν αυτό, έστειλε το μήνυμα ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε τη δική σας εκεχηρία, γιατί μια ενδεχόμενη εκεχηρία κατάπαυση πυρός θα βοηθήσει το ΧΕΝΤΕΠΕ να δουλέψει καλύτερα μέσα στις μάζες στην κατεύθυνση των εκλογών. Και το ΠΚΚ γιατί δήλωσε ότι θα προχωρήσει και εκεχηρία. Γιατί και η Αμερική και η Γερμανία και η Γαλλία θέλανε να υπάρξει και εκεχηρία. Αυτό δεν το αποδέχτηκε ο Ερντογάν και αποδεικνύεται ότι αυτές οι μαζικές δολοφονίες που διέπραξε είναι ότι δεν υπακούει και στις άλλες εξωτερικές δυνάμεις. Bu katliam onun cevabıdır yani, onun bir cevabı olarak veriyor. Ναι, ήθελα να πω το εξής, δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι η Αμερική και η Γερμανία αυτή τη στιγμή ιστηρίζουν τον κουρδικό λαό στους αγώνες του? Şimdi ben genel başkanımızla, Selahattin başkanımızla... Πρόσφατα, τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρός μας, ο Demirtas, συναντηθήκαμε με πάρα πολλούς υπουργούς εξωτερικών ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης με τον Μογκερίνη, ο οποίος είναι υπεύθυνος εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία επίλυσης του κουρδικού ζητήματος συζητήσαμε και προτείναμε ότι θα μπορέσει να υπάρξει με διμερή κατάπαυση του πυρός και με συνθήκες ομαλότητας. Το οποίο το δέχονται οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι δήλωσαν ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη οδός. Οι δε Αμερικάνοι είπαν ότι πρέπει να καθίσουν και οι δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου. Görüşme masasına dönmesini dile getiren açıklamalarda bulundu.
Εννοεί δύο πλευρές, Τουρκία και οι Κούρδοι, Τουρκοί και Τουρκοί. Ναι. Επίσης οι επικεφαλείς των στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επικεφαλείς των των πολιτικών γκρουπ έστειλαν, κάναν έκκληση στην Τουρκία να επαναρχίσει ο διάλογος. Η θέση του ΧΑΝΤΕΠΕ ποια είναι για το κομμάτι του Κουρδιστάν που είναι στην Τουρκία? Δηλαδή τι θέλουνε, αυτοδιοίκηση ή απόσχηση στην Τουρκία? Το HDP επιδιώκει την αυτοδιοίκηση, την διακυβέρνηση της Τουρκίας από τους λαούς της. Και επίσης ζητάμε ο κάθε λαός, όπως και εμείς, να καθορίζουν οι ίδιοι τις τύχες τους. Θα ήθελα να μου πει ποιος ήταν ο αντίκτυπος του μακελιού της Άγκυρας στον τουρκικό πληθυσμό, τόσο στον τουρκικό πληθυσμό όσο και στους Κούρδους. Γιατί έρχονται εκλογές σε 10 μέρες. Τόσο όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις στην Τουρκία όσο και σε όλο τον κόσμο δείξαν την ευαισθησία τους και καταγγείλανε αυτή την πράξη την βομβιστική, γιατί αποκαλύπτεται από εδώ ότι υπάρχει και συνεργασία του ΙΣΙΣ με την Τουρκία. Σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης υπήρξαν αντιδράσεις ενάντια σε αυτές τις πράξεις δολοφονιών, αλλά υπάρχουν και πολλοί κύκλοι φασιστικοί και ρατσιστικοί οι οποίοι είπαν ότι καλά τους κάνανε. Δηλαδή φασιστική και ρατσιστική κύκλη. Αυτή η σφαγή είχε επίπτωση στα εκλογικά ποσοστά του HDP? Εμείς δεν υπολογίζουμε τι κέρδη ή ωφέλη εκλογικά θα έχουμε σε αριθμούς, αλλά αυτό το οποίο καταγγέλουμε είναι αυτές οι πράξεις. Και αυτό εδώ πέρα έτσι υπολόγιζε ο Ερντογάν και η φασιστική κύκλη που κρύβει μέσα του, ότι μπορεί να υποφεληθεί αυτός από αυτές τις πράξεις και όχι εμείς. Από ό,τι φαίνεται, οι εκλογές του Νοεμβρίου δεν θα δώσουν αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα. Σε αυτή την περίπτωση που δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, το ΧΑΝΤΕΠΕ τι θα κάνει? Ασφαλώς και δεν θα μπορέσει να σχηματιστεί η μονοκομματική κυβέρνηση εάν ο Ερντογάν που είχε με τις δολοφονίες που διέπραξε είχε στόχο να περιορίσει το HDP σε ποσοστό κάτω του 10% για να μην μπει στη Βουλή, τότε θα έκανε, αλλά τώρα δεν θα μπορέσει. Αλλά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις το λιγότερο δίνουν στο HDP 13%. Ασφαλώς, αφού δεν θα υπάρξει μονοκομματική κυβέρνηση, θα υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας και αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Δεν έχετε κάποιες σύμμαχες δυνάμεις μέσα στο τουρκικό κοινοβούλιο? Εμείς μπορούμε να σχηματίσουμε και με κυβέρνηση και με το JHP εάν θα αποδεχθεί τα δημοκρατικά κριτήρια που εμείς βάζουμε. Σε αυτές τις εκλογές ποιο είναι το ειδικό βάρος των Τούρκων που θα ψηφίσουν στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια Τούρκοι και Κούρδοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και πρέπει να ψηφίσουν. Τις προηγούμενες εκλογές εμείς βγήκαμε δεύτερο κόμμα στο εξωτερικό. Τώρα ήδη διεξάγονται εκλογές στο εξωτερικό, ψηφίζουν οι κάτοικοι εξωτερικού και θα ολοκληρωθούν στις 25 Οκτωβρίου. Και καλούμε όλους τους φίλους μας που ζουν στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα ψήφου να προσέλθουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στις κάλπες για να ψηφίσουμε.